Πάμε τώρα να γυρίσουμε όμως σελίδα και να πάμε στα του αθλητισμού, στα ποδοσφαιρικά και σε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα που έχει αφήσει έτσι έντονο το αποτύπωμά της στα ποδοσφαιρικά δεδομένα και φυσικά συνεχίζει από την πλευρά και την πτυχή του προπονητή να μας απασχολεί και να μας κάνει ιδιαίτερος χαρούμενος που είναι σήμερα κοντά μας. Είναι ο Σάββας Κοφίδης και βρίσκεται εδώ εξ αφορμής της συμμετοχής του στο 16ο Ευγένιος Γκέραρτ Σόκερ Κάμπ που ξεκινάει αύριο. Καλό μεσημέρι, Σάβα. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας. Βρίσκω. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας και που γνωρίζοντας το δεδομένο ότι δεν σε πολύ βλέπουμε, είσαι ιδιαίτερος επιλεκτικός και μας τιμά πολύ το γεγονός ότι μας απάντησες θετικά και είσαι σήμερα στο σπίτι μας. Ναι, απάντησα θετικά κυρίως για την αγάπη μου για κάποιους ανθρώπους. Πολύ δύσκολα να μπω σε διαδικασία να εμφανίζομαι τηλεοπτικά ή σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια εμφάνιση. Τώρα, αλλά αγάπη... η αγάπη μου και για τον... Και για μας. Ναι, πες κάτι, Σάβα, και για μας. Ήταν καταληκτική, οπότε γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Λοιπόν, χαιρόμαστε όπως και να έχει και είναι ιδιαίτερο θεμητικό αυτό που λες έτσι κι αλλιώς στους ανθρώπους για τους οποίους το έκανες και το αποφάσισες. Πάμε λίγο όμως να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Μιλήσαμε για τη συμμετοχή σου και για το ρόλο σου στο 16ο Ευγένιος Γκέραρτ Σόκερ Κάμπ. Και μιλάμε για νεαρές ηλικίες, μιλάμε για παιδιά και για το κομμάτι της ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο, τη δική σου μεγάλη αγάπη και τη δική σου ενασχόληση από νεαρή ηλικία. Άρα γνωρίζεις από πρώτο χέρι και σίγουρα αποτελείς πρότυπο. Πότε ξεκίνησες εσύ με το ποδόσφαιρο? Στην ηλικία 6 χρονών, όταν ήρθα από το Καζακστάν, γεννήθηκα στο Καζακστάν, πρώην Σοβιετική Ένωση. Ήρθα 6 χρονών στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, και από 6 χρονών ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, στην ομάδα του Ηρακλή. Δηλαδή, γέννημα θρέμα. Σε έχουμε ταυτίσει με τον Ηρακλή. Ναι, ναι. Είναι αυτό το δικό σου σήμα κατά τεθέν, θέλω να πω, αυτή η μεγάλη σου αγάπη που οτιδήποτε κι αν μεσολάβησε, ήσουν εκεί ταγμένος όπως λέμε. Ναι, είναι φυσιολογικό. Όταν ζεις από 6 χρονών και η διαδρομή σου μέχρι να παίξεις ποδόσφαιρο είναι ταυτισμένη με μια ομάδα, δεν αλλάζει αυτό. Ξεκίνησες από την ηλικία των 6 μαζί. Συνήθως τα παιδιά από νεαρή ηλικία, είτε από μόνα τους τα αγόρια θέλω να πω, είτε οι γονείς τους τους οθούν, με την καλή έννοια, στο να κλωτήσουν την μπάλα και να έχουν τα πρώτα ερεθίσματα. Αλήθεια όμως, από πότε μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα παιδί διαθέτει ταλέντο? Γιατί να ασχολούμαστε και να κλωτσάμε, όλοι μπορεί να το θέλουμε, κορίτσια και αγόρια θέλω να πω. Ταλέντα όμως, από πότε μπορούν να διαφανούν? Από πολύ μικρή ηλικία μπορεί να φανεί. Ένα παιδί άμεσα. Μπορούμε να το διακρίνουμε. Όλοι οι προπονητές μπορούν να διακρίνουν πολύ εύκολα ένα παιδί ακόμα και σε ηλικία 6, 7, 8 χρονών, πολύ εύκολα. Βλέπεις και καταλαβαίνεις τα χαρακτηριστικά, βλέπεις το πώς αντεπεξέρχεται ή βλέπεις μαζί και με αυτό το κομμάτι της πειθαρχίας, της αγάπης, δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι συμπαραγωγικό. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα αποκτάει στη διάρκεια όσον αφορά την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, αλλά το ταλέντο φαίνεται αμέσως μόλις κλωτσάει την μπάλα. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σε ρωτάνε ως προπονητή, θέλω να πω ότι σε ρωτούν, γνωρίζοντας την πορεία σου και γνωρίζοντας το πόσο σεμνός, επιτρέψα μου να πω, και πόσο διακριτικός και προσγειωμένος, παρά την σημαντική διαδρομή σου, παρέμεινες όλα αυτά τα χρόνια? Εντάξει, ευχαριστώ. Αυτό με τιμά ιδιαίτερα που λέτε. Αλλά αυτό είναι θέμα χαρακτήρα και πώς διαχειρίζεται ο καθένας τον εαυτό του, πώς διαχειρίζεται όλα τα πράγματα που είναι γύρω από το ποδόσφαιρο, δημοσιογράφους, κόσμος, δόξα, χρήμα. Όλα αυτά είναι θέμα προσωπικότητας και πώς διαχειρίζεται ο καθένας αυτό το πράγμα. Θέμα προσωπικότητας και θέμα εικόνας. Θέλω να περάσουμε λίγο στο δικό σου χαρακτηριστικό γνώρισμα. Αυτό το ιδιαίτερο, το μαλλί σου, αυτή η φυσιογνωμία σου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το ξεκίνησες έτσι σαν πολύ νέος, θέλω να πω, ηλικιακά, σαν διάθεση και το κράτησες γιατί σε εκφράζει, γιατί ίσως και από αντίδραση δεν μπορεί, θα σου είχαν πει κάποια στιγμή. Δεν θα τα κόψεις ποτέ? Ναι, είπανε, βέβαια. Βέβαια, μου είπανε. Δεν άκουσες κανένα. Ανοίγεις ιστορίες. Βέβαια, άκουσα. Όχι, δεν άκουσα κανένα. Φυσικά. Το θέμα της εμφάνισής μου, κυρίως βέβαια για τα μαλλιά, έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής ή με αυτό που, τη μουσική που ακούω. Μεταλλάς. Ναι, είναι heavy metal. Μουσική, βέβαια ακούω και κλασική, αλλά είναι, ο τρόπος ζωής μου είναι αυτός. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την εμφάνιση, την οποία διατηρώ χρόνια και δεν θα αλλάξει αυτό.
Ποτέ. Δεν θα αλλάξει και μας αρέσει κιόλας, γιατί είναι και το σημείο αναφοράς σου μεταξύ των άλλων και της εξωτερικής εμφάνισης. Θέλω να μου πεις λίγο στεκόμενη στο κομμάτι της μουσικής και της αγάπης σου, γιατί είσαι ένας θεραπευτός μεταλλάς. Ασχέτως που μου λες ότι συντεριάζω και το κομμάτι της κλασικής μουσικής, ναι, πράγμα που με ηρεμεί και με βάζει και σε λίγο σε έναν προβληματισμό. Πες μου λίγο, στους πανηγυρισμούς, σε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, που βλέπουμε και ξέρουμε ότι οι ομάδες πηγαίνουν στα μπουζούκια, όπως λέμε, και ακούνε άλλα είδη μουσικής. Εσύ ήσουν έξω από τα νερά σου ή ήσουν ένα με την ομάδα προσαρμοσμένος? Έξω από τα νερά μου. Τελείως. Ναι, βέβαια έχει συμβεί αναγκαστικά να πάω σε τέτοιους χώρους. Απλά προσπαθώ να το διαχειριστώ και αυτό, να περάσει η ώρα και να τελειώσει όλο αυτό. Έχοντας υπάρξει παίκτης της εθνικής μας ομάδας και βλέποντας τώρα από ένα άλλο πρίσμα, από έναν άλλο σκοπό κατά κάποιον τρόπο και σε μία άλλη μεταβατική περίοδο, την εικόνα της εθνικής και την τελευταία εικόνα που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς, πιστεύω όχι αδικαιολόγητα, αρκετά απογοητευτική. Πόσα πράγματα πιστεύεις ότι έχουν αλλάξει το ποδόσφαιρο στην τωρινή εποχή και πού οφείλεται αυτή η κάμψη, η ύφεση? Εντάξει, το ποδόσφαιρο δεν αλλάζει, πάντοτε είναι το ίδιο. Απλά οι συνθήκες αλλάζουν, οι εποχές αλλάζουν, εξελίσσεται. Αυτή η εξέλιξη είναι που μας δείχνει μια σχετική διαφορά στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα την εποχή τη δική μου ήταν διαφορετικά. Το ποδόσφαιρο μπορεί να ήταν λίγο πιο αργό. Τώρα είναι πολύ πιο γρήγορο, πιο τεχνικό. Ίσως έχει άλλα πράγματα, έχει εξελιχθεί, είναι πολύ ωραίο το ποδόσφαιρο. Και στην παλιότερη εποχή και τώρα. Αλλά το θέμα της εξέλιξης μιας εθνικής ομάδας αφορά την ομοσπονδία της, καθαρά την ομοσπονδία. Πρωτίστως. Ναι, η οποία πρέπει να δομήσει το ποδόσφαιρό της, το οποίο φυσικά δεν το έχει παραμελημένο. Πιστεύω ότι από εκεί ξεκινάει όλα, ενώ υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν παίκτες αξιόλογοι. Υπάρχει ταλέντο. Ναι, ναι. Εμφαίνει σε αυτό. Και ταλέντο ντόπιο, ελληνικό. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι απαρτίζονται με σημαντικούς παίκτες από το εξωτερικό και λίγο αναρωτιόμαστε αν η δυναμική της δικής μας ομάδας, για παράδειγμα, μπορεί να διαφοροποιηθεί μόνο με παίκτες από το εξωτερικό ή και αν μπορούμε και οι ίδιοι, γιατί όχι, να δομήσουμε κάποια στιγμή πλήρως μία με ελληνικό DNA, θα λέγαμε, ομάδα. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω η Ομοσπονδία μπορεί να οργανωθεί, να δομήσει το ποδόσφαιρο της, να δώσει ένα στυλ, ένα πρόγραμμα, ώστε να μπορεί τα παιδιά αυτά που θα αναπτυχθούν από μικρές ηλικίες να έχουν την ταυτότητά τους και το χαρακτηριστικό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ταλέντο υπάρχει. Το θέμα είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα παιδιά που έχουν ταλέντο, κατά πόσο έχουν την ικανότητα να αξιοποιήσουν αυτό το ταλέντο και κατά πόσο μπορεί και έχουν τη διάθεση να προωθήσουν οι ομάδες, να προωθήσουν αυτά τα παιδιά και όχι να φέρουν μόνο παίκτες από το εξωτερικό. Αληθεύει αυτό που λένε ότι αν ένας παίκτης είναι καλός, έχει ταλέντο, αλλά δεν είναι καλό παιδί, δύσκολα προχωράει ή δύσκολα επιλέγεται? Αυτό ισχύει? Παίζει ρόλο ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα και η συμπεριφορά? Ναι, είναι σημαντικός παράγοντας ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα. Αν δεν έχεις δυνατό χαρακτήρα, δυνατή προσωπικότητα, μπορεί να φύγεις πολύ εύκολα από το ποδόσφαιρο και έχει συμβεί. Εγώ έχω παραδείγματα και από παιδιά που παίζανε μαζί μου, τα οποία είχαν μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν μπόρεσαν να παίξουν λόγω του χαρακτήρα τους, γιατί δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν, γιατί είχαν και άλλα ενδιαφέροντα παράλληλα, τα οποία τους τραβήξαν από το ποδόσφαιρο. Άρα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Αυτό που μπορεί κάλλιστα να σε αποπροσανατολίσει ως παίκτη, δεδομένου ότι έχεις και ταλέντο, είναι και η δόξα, είναι και η προβολή και η αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή, είναι δίκοπο μαχαίρι το αν θα φουσκώσουν λίγο τα μυαλά σου, το αν θα τη δεις διαφορετικά. Γι' αυτό το λόγο εκπαιδεύουμε και μαθαίνουμε τα παιδιά τι είναι το ποδόσφαιρο, για ποιο λόγο παίζουν ποδόσφαιρο και ποια είναι τα πιο πολύτιμα αγαθά όσον αφορά και στη ζωή, αλλά και στο ποδόσφαιρο. Τους προωθήσουμε ως πολύτιμο αγαθό, τα πλούτη, τη δόξα, την ειδονή, μετά πλέον αρχίζουν και αφαιρούν πολύ κομμάτι και ενέργεια από τη ζωή τους για το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω ότι είναι θέμα προσωπικότητας και ιδιοσυγκρασίας και θέλω να σε πάω λίγο πίσω. Στα χρόνια αυτά τα ακμεότατα, σε αυτές τις εποχές τις οποίες τις βίωσες,
Έπιασες ποτέ τον εαυτό σου να λες, βρε Σάβα, μήπως λίγο να ανοίξω τα φτερά μου, ίσως να πάω εξωτερικό, ναι, να δω διαφορετικά τη ζωή μου. Ή, βρε Σάβα, μετράς, είσαι σημαντικός. Αυτό που λέμε, προηγουμένως που λέγαμε, να τη δεις κι εσύ αλλιώς. Σημαντικός νιώθω μόνο για αυτά που κάνω στη ζωή μου και όσον αφορά τη σχέση μου με τους ανθρώπους και την κοινωνία. Σημαντικός δεν ένιωσα ποτέ γιατί έχω παίξει ποδόσφαιρο και σε υψηλό επίπεδο. Απλά είμαι ικανοποιημένος γιατί έπαιξα ποδόσφαιρο και είναι η χαρά μου που έπαιξα ποδόσφαιρο γιατί μου έδωσε πάρα πολλά στοιχεία της ζωής που κέρδισα μέσα από αυτό. Μιλάς με πραότητα, με έναν πολύ ήρεμο τόνο και με μια πολύ στοχευμένη και συγκροτημένη σκέψη. Και αυτό έτσι με πάει και με κάνει, μου δημιουργεί μια σκέψη με το γεγονός ότι ποτέ δεν είχες πάρει κόκκινη κάρτα. Αληθεύει αυτό? Ποτέ δεν είχες έκρηξη θυμού, βρε Σάβα? Δηλαδή να πεις ότι τώρα θα κάνω, θα μπαρουτιάσω? Όχι. Αληθεύει, δεν έχω πάρει κόκκινη κάρτα και όχι, νευριάζω. Έχω κι εγώ νεύρα. Απλά είναι η διαχείριση του θυμού μου. Είναι κάτι το οποίο βέβαια θα πρέπει να εκπαιδευτούν, όλοι πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτό, και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και οι γονείς, για την διαχείριση του θυμού τους. Φυσικά έχει τύχει να νιώθω έκρηξη, αλλά πάντοτε διαχειριζόμουν, γιατί το μόνο που θα έκανα θα ήταν κακό στον εαυτό μου και στην ομάδα που έπεσε. Με την έννοια ότι θα εκφραστεί με έναν διαφορετικό τρόπο και θα προκύψει μια τοξικότητα, εννοείς, η οποία μπορεί να στοιχίσει και βαθμούς. Μου στοίχιζε ακριβώς το ότι δεν θα έπαιζα. Αν είχα μια έκρηξη, θα με βγάζαν κόκκινη κόρτα. Θα στερούμε το παιχνίδι. Θα έχανα το παιχνίδι. Εγώ ίδιος. Οι συμπαίκτες μου θα χάνανε έναν πολιτικό. Άρα τη βοήθεια. Η ομάδα μου θα έχανε. Όλα είναι συνέχεια. Επομένως θα πρέπει να το διαχειριστώ αυτό. Πρωτίστως αν το πάρω εγωιστικά για τον εαυτό μου και μόνο, που θα έχανα το παιχνίδι. Τίποτα άλλο. Όλο αυτό το διάστημα, όλη αυτή την πορεία, κέρδισες φιλίες μέσα από το ποδόσφαιρο. Ναι. Το ποδόσφαιρο φέρνει κοντά, γιατί μιλάς για ομάδα, μιλάς για συμπαίκτες, μιλάς με ένα ωραίο έτσι, το εφαγωνίζεστε. Και ξέρεις, καμιά φορά σκεφτόμαστε και λέμε το ποδόσφαιρο και ίσως το έχουμε στην Ελλάδα, ταυτίσει και λίγο με πιο φανατικές, οπαδικές, λίγο διαφορετικές εκδοχές του και πολλές φορές και με βία. Και αυτό αυτομάτως με απομακρύνει από το να σκεφτώ την ουσία και την ευγενή του διάσταση του ότι η ομαδικότητα, φιλίες, τα έχεις βιώσει αυτά. Ναι, τα έχω βιώσει. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την βία που προέρχεται και κυρίως μέσα από τα οπαδικά κινήματα τα οποία δημιουργούν αυτές τις διαφορές και τις αντιπαλότητες. Εγώ βίωσα την ομαδικότητα και φυσικά ένας λόγος που και τα παιδιά και οι γονείς θα πρέπει να φέρουν τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο και σε αθλητικές δραστηριότητες είναι αυτή η κοινωνικότητα που αποκτούν. Η ομαδικότητα, οι φιλίες που αποκτούν, όλη αυτή η συναλλαγή και η επικοινωνία που έχει με τους ανθρώπους. Το δικό σου κομμάτι, οι δικές σου χρυσές περίοδοι έτσι, χρονικές, ήταν εποχές οι οποίες σου άφησαν και πράγματα πέρα από την εμπειρία, πέρα από αυτή την ωραία αίσθηση για την οποία μας μιλάς και οικονομικά. Ήταν καλύτερες οι εποχές τότε, η εποχή τότε με του τώρα του ποδοσφαίρου? Δεν γνωρίζω. Καταρχήν δεν ξέρω καν τις διαφορές. Δεν μπορώ να τις δω, δεν τις βιώνω. Αλλά σίγουρα το ποδόσφαιρο, δυστυχώς θα το πω, δυστυχώς, είναι προϊόν εκμετάλλευσης. Εμπορευματοποιημένο πλέον, σε ένα μεγάλο βαθμό. Άρα αρχίζουν και μεγαλώνουν και τα ποσά. Ίσως στην εποχή μου να ήταν λιγότερα τα χρηματικά ποσά που παίρνουν οι ποδοσφαιριστές. Τώρα έχουν μεγαλώσει, έχουν ξεφύγει. Είναι προϊόν εκμετάλλευσης το ποδόσφαιρο, άρα το χρήμα κινεί τα πάντα και δίνει και την αίσθηση ότι μέσα από αυτό, στο άθλημα αυτό, ας πούμε, θα μπορέσω να αποκτήσω, εκτός από τη δόξα, τα πλούτια αυτά που αναφέραμε και πριν. Να σας πω, η προτεραιότητά μου δεν ήταν αυτή. Όταν ξεκίνησα και ένα παιδί 6 χρονών, 7 χρονών, ποτέ δεν έχει σκοπό, ας πούμε. Ναι, δεν έχει. Έχει το παιχνίδι, θέλει να παίξει, θέλει να γαρεί. Αυτή ήταν και η δική μου, τα όνειρά μου αυτά ήταν. Το πώς θα παίξω, μεγαλώνοντας, πώς θα παίξω ποδόσφαιρο. Βέβαια, συγκεκριμένα στην ομάδα του Ηρακλή, γιατί έπαιζα στην Ηρακλή και το όνειρό μου ήταν αυτό. Δεν είχα ποτέ σκέψη, ούτε μπήκα ποτέ τη διαδικασία να σκεφτώ. Α, θα παίξω ποδόσφαιρο για να με ξέρει ο κόσμος ή θα αποκτήσω, ας πούμε, χρήματα. Ποτέ δεν μπήκα. Ποτέ. Όχι, ποτέ. Δεν μπόρεσα να το σκεφτώ. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Σαν παιδί
είναι βέβαιο ότι δύσκολα ένα παιδί, εκτός αν του το προωθήσεις εσύ. Εάν του το περάσεις έτσι στο μυαλό, και εδώ βλέπουμε και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια και τον καταλυτική σημασίας ρόλο και των γονιών. Να σταθούμε λίγο ακόμα σε σένα, γιατί θέλω πολύ να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Και μ' αρέσουν οι απόψεις σου, διότι είναι αφενός ενδιαφέρουσες και είναι και λίγο διαφοροποιημένες σε σχέση με αυτές τις οποίες ακούμε να επικρατούν ή τουλάχιστον εμείς οι απ' έξω από το ποδόσφαιρο παρακολουθούμε. Γιατί μιλάμε για την εμπορευματοποίηση, η οποία είναι, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ξεκάθαρα. Όμως, ακούμε και για στημένα παιχνίδια, ακούμε και για στοιχήματα. Πράγματα τα οποία εμάς, ως τρίτους και ως εξωτερικούς παρατηρητές, μας απομακρύνουν πολύ από το. Τι τελικά ισχύει, όντως ήταν έτσι, όντως δεν έπαιξαν καλά οι παίκτες, μπορεί να μην ήταν μια καλή ομάδα, καλή ημέρα για την ομάδα, ήταν άλλα πράγματα, υπάρχουν αυτά, γιατί αυτά είναι τοξικά. Ναι, είναι βέβαια το ποδόσφαιρο δεν ευθύνεται. Το ποδόσφαιρο από μόνο του είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα, αλλά ευθύνονται οι άνθρωποι οι οποίοι το εμπλέκονται σε αυτό και το διοικούν. Το στοίχημα έχει κάνει μεγάλη ζημιά στο ποδόσφαιρο, είναι μεγάλη πληγή και σίγουρα. Δημιουργεί, γι' αυτό ακριβώς μίλησα για προϊόν εκμετάλλευσης, και από τη στιγμή που εμπλέκεται το χρήμα, μπορεί να υπάρξουν και τέτοιου είδους φαινόμενα, τα οποία δυσφημούν το ποδόσφαιρο. Αλλά το ποδόσφαιρο θα πρέπει να δούμε τα θετικά του στοιχεία και τι μπορεί να αποκομίσει κάποιος από αυτό, τι μπορεί να κερδίσει. Υπάρχουν, έχω παραδείγματα. Ένας μέσα από το ποδόσφαιρο έχει σταματήσει εμφύλιος πόλεμος. Το έχει καταφέρει ο Ντροκπά, ο οποίος παρακάλεσε τους. Ανθρώπους του Ελεφαντιστού να σταματήσουν τον πόλεμο. Και ήταν καταλυτική η παρέμβασή του. Άρα μπορούμε να δούμε τα θετικά του, όχι μόνο τα αρνητικά του. Το γεγονός ότι διοικείται από τέτοιου είδους καταστάσεις είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πολεμήσουμε εμείς και να το δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Να το πολεμήσουμε εμείς, λες, όλοι όσοι αγαπάτε το ποδόσφαιρο και όσοι εμπλέκεστε ενεργά σε αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δίνοντας πολύ σημαντικές ιδιαίτερες διαστάσεις και με αυτό το κομμάτι της συνένωσης και τελικά της συμφιλίωσης και πόσο μάλλον αυτού του παραδείγματος που μας έδωσες και ιστορικά ότι είναι αποδεδειγμένο, θέλω να σταθούμε σε ένα άλλο κομμάτι, σε αυτό της αποδοχής του κόσμου και σε αυτό όμως. Του οπαδικού, αυτού του φανατικού, αυτού που σου έστειξα προηγουμένως, με περιστατικά ίσως και συμβάντα τα οποία μπορεί να θυμηθείς, ενώ είσαι τόσο ευγενής, ήρεμος και διακριτικός κτλ. Και σεμνός, αναρωτιέμαι αν ποτέ σου είχαν επιτεθεί, αν είχες διαβάσει, ακούσει κάτι, αν ολότελα σου είχαν επιτεθεί άνθρωποι, ή κάποιος ο οποίος είχε στο μυαλό του αλλιώς το Σάββα Κοφίδη, δεν. Ναι, είχα και από οπαδούς της δικιάς μου ομάδας. Και εκφράσεις και άσχημες, αλλά αυτό ήταν μέρος και αυτό του παιχνιδιού που λένε. Άρα και αυτό έπρεπε να το αντιμετωπίσω κατάλληλα. Βέβαια, όταν βλέπεις τέτοια πράγματα και εγώ τα είδα σε νεαρή ηλικία, υπήρχαν στιγμές που θα μπορούσαν να μου κάνουν να φύγω από το ποδόσφαιρο και το είχα σκεφτεί κιόλας, να φύγω. Να απομακρυνθείς. Ναι. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι αυτό που θα μου δώσει η ζωή εμένα δεν θα μου το στηρίξει κάποιος ο οποίος είναι εκτός αυτού ή ανεγκέφαλος. Άρα θα πρέπει να πολεμήσω μέσα από το ίδιο το ποδόσφαιρο και να δώσω κάποιο μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους ότι υπάρχει και ένα άλλο ποδόσφαιρο το οποίο είναι υγιές, είναι πολιτισμένο και το οποίο έχει κοινωνική διάσταση. Να αποτελέσεις παράδειγμα λοιπόν υγιές. Και μιλώντας για παράδειγμα, πάμε λίγο στα πρότυπα και στο δικό σου πρότυπο, το οποίο υπήρξε ο Μαραντόνα, με τον οποίο όμως είχες έρθει και αντιμέτωπος. Πάμε λίγο έτσι σύντομα ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Ναι, παίξαμε στο 94, στο Μουντιάλ της Αμερικής. Με την Αργεντινή. Ναι. Πώς ήταν, βέβαια, σαν εμπειρία. Διαφορετικά τελείως. Μου έχουν ξαναρωτήσει τι ήταν αυτό το οποίο σου έχει μείνει από το ποδόσφαιρο. Ήταν η στιγμή που πρωτόπαιξα στον Ηρακλή και η στιγμή που πάτησα τα γήπεδα στην Αμερική, ήταν το Μουντιάλ. Όπου εκεί αποτυπώνεται όλοι και μπορεί να εκφράσει κάποιος, αν μπορεί να εκφράσει με λόγια, το συνέστημα που σου δίνει να σου εξηγήσει ακριβώς τι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια, αλλά εγώ το ένιωσα όταν έπαιξα στην Αμερική. Άλλη εμπειρία, άλλη τελείωση κατάσταση η οποία επικρατούσε στο γήπεδο. Είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Και... Είναι αυτή η γιορτή του που λένε. Αυτό που μπορείς να μυρίσεις, να εκφραστείς. Είναι αυτό όταν το βλέπεις, το νιώθεις. Δεν μπορείς να το εκφράσεις με λόγια.
Είναι και... το μεγαλείο του ποδοσφαίρου. Είναι η απολυτότητα αυτή του συναισθήματος και της εμπειρίας, το να το βιώνει σίγουρα, μια πολύ σημαντική εμπειρία. Η εμπειρία όμως είναι και για όλα τα παιδιά, τα μικρά παιδάκια που από νεαρή ηλικία έρχονται σε επαφή με τη μπάλα, τη στρογγυλή θεά όπως την αποκαλούν, και σίγουρα με ανθρώπους οι οποίοι διαπνέονται από αυτή το ήθος και από αυτές τις βασικές αρχές. Ένας άνθρωπος τέτοιος είσαι εσύ, και θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η φιλοσοφία, ποια είναι τα μηνύματα, ποιες είναι οι συμβουλές και οι προτροπές, και σίγουρα να το συνδέσουμε και με την έναρξη του Camp, Ευγένιος Γκέραρτ Σόκερ Camp, από αύριο και όλες στην Αγία Παιδιάδας. Ναι, καταρχήν να σας πω ότι είναι η τρίτη χρονιά που έρχομαι στο Camp, στο κάλεσμα του Μανώλη του Παπαδάκη, και ο λόγος είναι εμφανής. Είναι η αγάπη που έχω προς το Μανώλη, αλλά κυρίως αυτό που πρεσβεύει. Το τι είναι, δηλαδή η προσωπικότητά του, η φιλοσοφία του, αυτό που θέλει να δώσει στα παιδιά. Γιατί το κάνει και πώς το κάνει. Γιατί είπαμε για εκμετάλλευση, ο Μανώλης το μόνο που θέλει είναι να διαδώσει γνώση, και μέσα από αυτό το camp, το οποίο βέβαια είναι από ηλικίες 6 έως 14 χρονών, θέλει να τους κάνει να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο. Να τους δείξει πώς βήμα με βήμα μπορεί να μάθουν να παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο να παίζουν ποδόσφαιρο, να γίνουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία και να μάθουν πράγματα τα οποία μπορούν να κερδίσουν γύρω από το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι και εδώ, και γι' αυτό χαίρομαι και μου τιμά ιδιαίτερα που με καλεί κάθε φορά. Και βρίσκομαι σε αυτό το camp για να το ζήσω κι εγώ αυτό το ταξίδι μαζί με τα παιδιά. Είναι ιδιαίτερα δημιουργικό να το λέει ένας άνθρωπος όπως εσύ. Και πες μου λίγο, το ζεις κι εσύ μαζί με τα παιδιά, δηλαδή ναι. Συμμετέχεις στην προπόνηση? Συμμετέχω, ναι, βέβαια. Συμμετέχω μαζί με τα παιδιά, βεβαίως. Οπότε το νιώθει, ναι. Το καταλαβαίνεις απόλυτα. Φυσικά. Αλλά επειδή ένα μεγάλο μέρος εκπαίδευσης που θα πάρουν τα παιδιά για να γνωρίσουν το ποδόσφαιρο από κοντά, το πραγματικό ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχει και αυτό το ποδόσφαιρο, και μέσα σε αυτό το camp θα το γνωρίσουν, είναι και η εκπαίδευση των γονιών, που μέσα από αυτό μπορεί να αντιληφθούν, να καταλάβουν τι ακριβώς, και να ξέρουν γιατί πηγαίνουν τα παιδιά τους σε ποδόσφαιρο. Έτσι, όλοι οι γονείς θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους και θέλουν να είναι υγιές, χαρούμενο, δημιουργικό. Το ποδόσφαιρο και άλλες αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να το παρέχουν. Αρκεί να ξέρει και να διαχειριστεί και να ξέρει την διαφορά του αθλητισμού με πρωταθλητισμό. Ναι. Του παίζω ποδόσφαιρο και της νίκης. Αυτά όμως μπορούμε να τα μάθουμε. Βιωματικά. Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, από αύριο και εσείς βλέπετε και τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε, να δηλώσετε συμμετοχή, για να εντοπίσετε ακριβώς και να μάθετε περαιτέρω λεπτομέρειες. Αυτό το πλουζάκι που κρατάς είναι αυτό το οποίο θα φοράνε τα παιδάκια. Και αυτό είναι για σας, είναι, να σας το δώσουμε. Α, για σας, μένα, σαν ένα δώρο. Και... Ναι. Και εγώ παίζω μπαλά, αλλά σε άλλα γήπεδα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στην Ελιά το ραντεβού που δίνουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Σάβα, που είσαι σήμερα κοντά μου, και θέλω να σου πω ότι είσαι ένας πολύ, πολύ, πολύ ζεστός και ιδιαίτερος άνθρωπος και χαίρεις της αγάπης και της εκτίμησης του κόσμου από χρόνια μέχρι και τώρα που συζητάμε, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν χαρίζεται, είναι κάτι το οποίο κερδίζεται, κατακτάται. Και σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ολόψυχα, μόνο υγεία, επιτυχή σε όλους τους τομείς και να μεταλαμπαδεύετε αυτή την αγάπη για το ποδόσφαιρο και στα νεαρότερα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς περνάμε τώρα με χαμόγελο όμως σε σύντομες διαφημίσεις και επανερχόμαστε κοντά σας με μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα που μας έχει, μουσική, μπάντα, που μας έχει έρθει από το Manchester. Θα σας πω μετά ποιοι είναι.